Το μέγεθος μετράει. Ναι, μετράει. Όχι πάντα. Ναι, μετράει, μετράει, μετράει. Το μέγεθος μετράει, ναι. Γενικά το μέγεθος μετράει. Φυσικά και παιδιά. Μην αναρωτιέστε. Το μέγεθος μετράει, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν και μεγέθη. Η αυθόρμητη απάντηση είναι πού να ξέρω. Μετράει και παραμετράει. Φαντάζομαι αν ήμουν γυναίκα θα μέτραγε, έτσι δεν είναι? Το μέγεθος του μυαλού μετράει. Μπράβο. Αν μιλάμε για ταλέντο, ναι. Το μέγεθος μετράει. Εντάξει, μετράει, ρε παιδί μου. Λέω. Ως προς την αυτοπεποίθηση, σίγουρα. Μετράει, αλλά νομίζω πιο πολύ με τις ποιότητες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όχι μόνο το μεγέθος. Αν αποκαλώ και υλικό. Ένα ρόλο τον παίζει. Κι αν γύρω από το όνομα σου επικρατεί ένας μύθος. Ξέρεις, ως προς το μέγεθος. Θέμη μου, Γιωργαντά μου, άκου λίγο τώρα, δεν ξέρω για πού το προορίζεις αυτό το χρυσό πουλί, αλλά πραγματικά έχω στη βιβλιοθήκη μου καμιά πεντακοσαριά, είναι κάθε φορά μου λένε το χρυσό σου ανήκει. Όχι, όχι. Δεν ξέρω, ρώτα. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στο Θέμη Γιωργαντά, ρε παιδιά, να πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Κοίτα. Επειδή τελείωσε η σεζόν του After Dark και θα έχεις μία στέρηση μέχρι να ξαναξεκινήσουμε την επόμενη σεζόν, είπα να σου φέρω ένα ωραίο πουλί για να θυμάσαι... Τώρα το ωραίο, παιδιά, ο καθένας έχει τα γούστα του. Αυτό είναι χρυσό. Ας μείνουμε στο χρυσό. Ένα χρυσό πουλί, λοιπόν. Ούτως ώστε αν έχει στέρηση... Είδες που είναι ωραίο. Σήμερα είναι όλα χρυσά και εγώ έβαλα σημαίνια γαμώτα. Γιατί έχω και χρυσό συμβόλαιο υπέγραψα πριν λίγο. Το είδα με την Τζορτζέλα. Φυσικά θα έρθετε όλοι σιγά σιγά. Θα με μαζί. Φυσικά στη Λάρισα. Καλεσμένος. Όχι, να έρθεις να κάνεις εκπομπή. Ό,τι θέλεις. Να τρίβεις τα μάτια σου, μιλάμε για πρόγραμμα. Πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Έτσι τώρα είναι ευκαιρία με αυτό. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ το Θέμη Γιωργαντά που με τις ερωτήσεις του γύρω από το μέγεθος μου έδωσε την ευκαιρία να σχολιάσω και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσω το χρυσό πουλί. Πάντως εγώ χρυσή πίπα, χρυσό πουλί, τα έχω χρυσό συμβόλαιο, έχω πάει πολύ σούπερ. Σήμερα έχουμε και χρυσή πίπα και χρυσό πουλί. Χρυσή πίπα έχω χρυσή Σάββατο. Στο μάστ, δεν είναι. Έχω Σάββατο, ναι. Απλά έκανα ένα πρόμο, δεν μπορώ να μην το πω τώρα, είμαι ο νικητής. Βέβαια, εννοείται. Εσύ, νεαρέ, θα κάνεις κάποιες διακοπές, θα πας σε κάποιες πολύ ωραίες συναυλίες που θα έρθω σε κάποια από αυτές να με καλέσεις πια. Ωραία το υπόλοιπο. Καλή, γιατί τα λες όλα μόνο εδώ πέρα και μετά δεν τα λες ποτέ. Θα τα πω και μετά. Όχι, θα έρθω. Ωραία. Έχουμε, είπαμε την άλλη φορά ότι έχουμε Harry Styles. Harry Styles δεν θυμάμαι ότι θες. Harry Αλεξίου θα ήθελα να δω αυτή τη φορά. Δύσκολο. Styles δεν Harry Styles. Είναι ωραία. Εντάξει τώρα. Ed Sheeran. Rolling Stones. Stones. Lady Gaga. Gaga. Θέλουμε Gaga. Πότε? Παρίσι. 24 Ιουλίου αν θυμάμαι σωστά. Πόσες μέρες θα πάμε? Δύο. Δύο μπρος, δύο πίσω. Όχι, πολλές είναι. Μία εντάξει, και μία. Παρίσι, να κάνεις δύο βόλτα, ντάμες. Μία μπρος, μία πίσω. Δες και τέσσερις μέρες, Χριστιανέ μου. Οικονομία. Καλά, μα θέλω εγώ να κάτσω, τι σε νοιάζει. Εσύ γυρνά πίσω μαζί, πρέπει να γυρίσουμε. Μου, ρε παιδάκι μου. Άκου. Γκάγκα, μην ακούνε. Κλείσαμε γκάγκα. Να κλείσουμε, θα σου στείλω μήνυμα μετά. Ήταν ο Θέμης ο Γιωργαντάς. Η συναυλία μου για το καλοκαίρι. Να είστε καλά, να είστε καλά.